ξέρεις τι, δηλαδή μαμά μου. Είχαμε μια συζήτηση εδώ με χωρίς καμιά λογική. Όχι, αντρέβω. Τι λογική είναι, τι βάση να έχουμε όσα λέει η μαμά σου. Το δες και οι δύο το παραδέχεται. Μα σταμάτα, σε παρακαλώ. Εσύ να σταματήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Ρε, τι κακό μας βρήκε. Δεν μου είσαι τη λύση, όχι. Τι λαλό. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Εφή μου, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, εμένα μη βρήκε κανέναν απολύτως. Μεγάλη χαρά με έφερε. Ότι η γυναίκα είναι η μάμα μου και χάλασε τη ζωή της για μένα. Αν αντιδράς με μένα έτσι, Αντρέα, φαντάσου πώς θα αντιδράσεις με την κοινωνία και αυτά που έχει να πει. Μαμά, κόψε το. Αρκετά, φτάνει. Όχι, δεν το κόβω και μην με άγριο κοιτάς. Μη λέει μετά η Έλενα πως μιλάω πίσω από την πλάτη της. Έλενα, το γιο μου δεν θα τον αφήσω να καταστραφεί. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα έκανες και εσύ για την κόρη σου. Ναι. Η κάθε μάνα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να προστατεύσει το παιδί της. Ωραία. Τώρα λοιπόν που συνεννοηθήκαμε, φεύγω. Τόσο επιπόλαιο. Να την πάρεις και βόλτα και να την πας με το αυτοκίνητο. Να είναι κανένας ρεπόρτερ από πίσω να την παρακολουθεί και να ξεφτυλιστείς. Η κοινωνία, αγάπη μου, διψάει για αίμα. Αρκετά. Έφυγες. Έχεις δίκιο, Άντρε. Έχεις δίκιο. Σε πολύ λάβω το πολύ. Εγώ δεν τα μέτρησα καλά. Πρέπει να νιώθω πολύ καλά. Αγάπη μου, άκου. Εν το πρώτο σοκ, να συνέλθει, αφού ξέρεις τώρα πως αντιδρά. Τώρα, αν δεν νιώθεις καλά, εντάξει, να φύγεις. Αλλά έτσι, χωρίς ένα φίλι. Sorry, ρε, για πριν. Εν το ξέρω, δεν το ξέρω η μάνα σου. Αλλιώς δεν θα είναι αυτό. Έκανα σου μεγάλη ζημιά. Εντάξει, αν είναι τίποτε. Ούτως άλλως κάποια στιγμή να το μαθαίνει. Απλά, θα λέω να πω το όμως, δεν είναι πρώτη μάσα. Το κερατό μου. Εντάξει, ξέχνα εδώ, αν είναι τίποτε. Δηλαδή, έναν τέτρα, σε πήραν το χαλαρά. Πλάκα μου, γάμνης. Έγινε χαμός. Είμαι όμως πολλά συντηρητική κατά βάθος. Ιδίως άμα πρόκειται για όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό της. Δηλαδή να με πει και εμένα συντηρητικό. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, και εμένα σοκάρε με την ιστορία με τον γυναίκα. Ξαφνιάζεις με. Αλλά οκ, okay, δεχτώ. Τι να πω. Βέβαια, δεν παραμυθιάζεις εσέ. Ενταμπού, τσιρατσισμός. Τέλος πάντων, αλλάξε κουβέντα. Παίρνω, η Αθηνά εμφανίστηκε καθόλου. Μίλησε με ένα. Δεν μου κοιτάζεις ρε, περιέργεια μου ρωτώ. Ναι, θωρώ το. Δεν μπω, δεν μπορεί απλό. Αν κάνουμε το έναν και μπορούμε τα απλά. Έτσι λέω πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε. Ιδέα σου πω κάτι, πασούν το θέμα συγκεκριμένα, που μένα με περιμένεις τίποτε, α. Εσύ τι σας σου τίποτε ρε, εσύ τι σας σου. Κατά τι πάεις. Εδώ που έρχεται. Και πέμε σε παρακαλώ. Γιατί τόσα νευράκια. Πάμε σε κόφτη. Θα τέφυγε και τάραξες με πάλι. Είσαι σε ίσως τάραξες με. Bye.
Επιτέλους, ρε παιδί μου, απάντησες. Ξέρεις πόσες φορές σε πιάσα. Ναι, ξέρω, άπειρες. Εντάξει, ρε Αντρέα, στην τελική να έχω κάτι μαζί σου. Αν το εννοείς, τότε έλα σε παρακαλώ από το σπίτι μου. Θέλω να σου μιλήσω. Έβαλες η Έλενα. Όχι, έχεις τον λόγο μου. Τι με φοβάσαι. Ούτε θα μένει η Έλενα, ούτε να της μεταφέρω οτιδήποτε που του θα πούν να πούμε. Λοιπόν, να σε περιμένω. Ρε, γιατί ήρθες εσύ, φύγε. Κάτσε, ρε. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να τσακωμένος με άφηλα. Σε δεν με πιάσανε τηλέφωνο πρώτα, ρε, ηλίθιε. Ορίστε. Κάτσε μόνο θάλασσα σαν τώρα, πώς θα σε θιώξω, δεν μπορείς να φύγεις που δαμε. Γιατί, ρε. Και με περιμένεις. Είναι η Αθηνά, ρε, βλάκα. Περίμενα την. Τώρα. Πήγαινε, άνοιξε και να φύγω επί τόπου. Μπορώ να κάνω σε διαφορετικά. Γεια σου, Αθηνά, έλα μέσα. Καλά μου, δάρεσε ο σοβαρός, ρε Ανδρέα. Γι' αυτό μου με κάλεσες να με. Τούτον τον κύριο δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου, εντάξει. Ούτε εγώ τον κύριο κάνω. Παιδιά, σας παρακαλώ, ηρεμήστε γιατί να με θιώξουμε την πολύ. Είπες ο κολλητός σου όταν έπιασα μια κυρία γυμνή μέσω κρεβατή. Ποια γυμνή, ρε, ποια γυμνή, φόρε σου διέ. Sorry, ρε, με το πρόσεξα ότι φόρε σου διέ, γιατί, ε. Λοιπόν, να φύγω, φύγω. Φεύγω εγώ, φεύγω εγώ. Και χαιρετίσμα στον Πέτρο σου. Τον Πέτρο μου, ρε, βλάκα, ποιο Πέτρο μου, πάει, θα μου φορτώσει κομμένο που έλεγω. Αθηνά, σε παρακαλώ, δεν ξέρω, ρε. Έλα να κάτσουμε, έλα. Και να δούμε όλα ένα, οκ. Πάντως αλήθεια, εν τυχαία που ήρθε ο Παύλος, εν του είπα να έρθει, είδαμε αλήθεια. Αθηνά, είναι αλήθεια όπως είναι άλλο. Η Έλενα δεν είχε ιδέα, ούτε για τη μάνα της, ούτε για τη δική σου ιστορία. Για σένα και τον παπά σου δηλαδή. Ωραία. Είτε εσύ μου λαλείς ψέματα, είτε προφανώς σε παραμύθια σε σύρωσε έναν η Έλενα, Αντρέα μου. Τούτον έμπαιζε με τίποτε. Πάω στο στοίχημα. Έλα ρε Αθηνά, μην είσαι τόσο απόλυτη. Είμαι ρε Αντρέα απόλυτη, γιατί η Έλενα είσαι στο χαρακτήρα της να κρύφει και μυστικά, ξέρεις. Έκρυψε μου σαν το μωρό σου. Τούτον που λαλείς είναι πάρα πολύ λαμπάρι. Ναι, αλλά γεγονός. Έστω. Να μην είσαι λόγο όμως. Για σας γιατί να το κρύψει ρε Αθηνά. Θα με λατρεύει να φύγει να φωνάξει ότι είσαστε αδερφές. Όχι, Αντρέα μου. Έγινε το πράγμα που λαλείς, γιατί για να πει να φωνάξει ότι είμαστε αδερφές, να πρέπει να πει και που πια μάνα είμαστε αδερφές. Και νομίζω να το θέλει το πράγμα. Εγώ και η Έλενα δεν έχουμε έτσι κολλήματα. Κακός. Θα έπρεπε, γιατί σας πέσει τίποτα το μωρό, εντάξει.